Σήμερα φτιάχνουμε μια εύκολη εκδοχή του Milkshake. Και γι' αυτό μαζί μου είναι ο Πάνος, ο οποίος θα με βοηθήσει να το φτιάχνω γιατί και μου το πρότεινε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε, έτσι. Λοιπόν, θα βάλουμε στην κατσαρόλα το γάλα, ok? Μάλιστα. Είναι πολύ εύκολη η συνταγή. Ξεκινάμε με την κρέμα ζαχαροπλαστικής. Ωραία, και εδώ έχω ένα κλωναράκι βανίλιας, το οποίο έχει κοπεί σε κομμάτια, δεν πειράζει. Πρέπει να το πατήσουμε λίγο για να βγουν τα σποράκια, ελπίζω να βγουν. Και μαζί ρίχνω και το κλωναράκι, όσο έχει απομείνει αυτό, γιατί θα δώσει άρωμα. Και συνεχίζουμε αυτό, θα το βάλω στο μάτι της φωτιάς, okay? Για να αρχίσει να βράσει και θα συνεχίσουμε με το υπόλοιπο της συνταγής. Λοιπόν, θέλω να χωρίσεις κρόπους από σπράδια. Τέλεια. Έτοιμος. Έτοιμος πιστεύω. Λοιπόν, θα σπάσεις εδώ για να βγουν τα σπράδια και εδώ θα βάλω τους κρόπους. Το έχω συνδυαντούμε. Έπες και λίγο κρόξ εδώ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και σου δίνω την ζάχαρη και ανακατεύεις το γκρόκ, ok? Ναι, Θέμη. Go for it. Λοιπόν, βάζουμε και το αλεύρι σε αυτό. Μπράβο, το κάνεις έτσι κορέα να φαίνεται στην κάμερα. Πολύ σωστό τηλεοπτικό. Το γάλα πήρε μια βράση, οπότε το αφήνω, το φέρνω δίπλα μας. Θα βγάλω αυτά τα κλωναράκια. Θα μου ρίχνεις σιγά σιγά. Ρίχτω. Ωραίος. Και εγώ ανακατεύω. Περιμένεις λίγο να ομογενοποιηθεί. Συνεχίζεις τώρα. Ωραία. Όταν έχει γίνει αρκετά αραιό, το ρίχνω όλο μαζί μέσα και αυτό την κατσαρόλα θα την πάω στη φωτιά, ok? Και ανακατεύουμε τώρα συνεχώς μέχρι να πήξει. Το μεταφέρω σε ένα σκεύος. Τα απλώνω στην επιφάνεια εδώ για να κρυώσει πιο γρήγορα. Και θα κάνουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει οπωσδήποτε η μεμβράνη να ακουμπάει πάνω την κρέμα. Και αυτό μας εμποδίζει από το να πιάσει κρούστα η κρέμα. Λοιπόν, αυτό θα πάει στο ψυγείο μέχρι να κρυώσει πάρα πολύ καλά. 2-3 ώρες σίγουρα. Έχει κρυώσει το ψυγείο. Βγάζω τη ζελατίνα, δες πόσο ωραία είναι. Αλλά επειδή τώρα είναι πολύ ζελεδιασμένη. Καταλαβες. Έτσι και εδώ σημαίνει το άλλο. Ειδικά αν την αφήναμε περισσότερη ώρα, θα ήταν χειρότερα. Οπότε θα την πάρω σε ένα μπολ και θα τη χτυπήσω στο μίξερ χειρός ή στο κανονικό μίξερ που έχετε εσείς στο σπίτι. Απλά για να γίνει πιο καλή η υφή της όπως ήταν στην αρχή. Όπως έχουμε καταλάβει, δεν έχουμε χρησιμοποιήσει φύλλο σφολιάτας γιατί θα κάνουμε τη συνταγή πολύ πιο εύκολη. Γιατί θα έχουμε έτοιμα φύλλα. Αυτά τα φύλλα λέγονται μιλεφόλι. Okay? Μπορεί να τα βρει κάποιο σούπερ μάρκετ. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και ολόκληρο και να κάνουμε τη διαδικασία. Εγώ θα το κόψω στη μέση, μου αρέσει πιο πολύ. Έχω σακούλα ζαχαροπλαστικής. Χρησιμοποιώ το κορνέ εδώ. Βάζω λίγο από κάτω, απλά για να κολλήσει το πρώτο φύλλο. Και τώρα ξεκινάμε. Θα είναι τρίφυλλο. Θα είναι τρίφυλλο. Βάλτε πάνω. Θα βάλω κι άλλο από πάνω. Αυτό το κάνω θρήματα και όπως είναι θρήματα το ρίχνω από πάνω. Χωρίς άχνη δεν γίνεται. Πασπαλίζω τη ζάχαρη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις. Πρώτα εσύ. Καλή, δεν ξέρω πώς λέγεται. Happy end. Και πες μου τι πιστεύεις. Θα δοκιμάσω ένα κομμάτι. Τι πρέπει να κάνουμε, subscribe στο κανάλι. Αυτό το έχω προετοιμάσει. Πέσω. Λοιπόν,
άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, να κάνετε subscribe στο κανάλι του Θέμη Γλυκό Αλμυρό. Γιατί πραγματικά, παιδιά, πέφτει πάρα πολύ δουλειά εδώ πέρα. Και πρέπει να κάνετε subscribe και το έχω τόσο σοβαρά πέρα από τα πλαίσια της πλάκας. Να κάνετε subscribe. Να αφήσετε τα comments σας κάτω. Όπως είπε και ο Θέμης, στο Snapchat του να τους στέλνετε τις συνταγές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ και χαιρέτα τον κόσμο και φάε γιατί τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye. Goodbye. Bye. Να ξέρετε ότι ο Πάνος είναι τραγουδιστής στο συγκρότημα Stage Hijacks, το ξακουστό αυτό το συγκρότημα. Και θα πάνε πολύ μπροστά αυτά τα παιδιά.